τέλος να πω ότι σύμφωνα με αυτή τη θεωρία μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα αντικείμενα τα οποία ονομάζονται μεμβράνες νη διαστάσεων ή αλλιώς όπως λέμε νη βράνες που καταλαμβάνουν χώρους δύο ή και περισσότερων διαστάσεων. Υποθέτει πως οι ανοιχτές χορδές έχουν τα δύο άκρα στερωμένα στην επιφάνεια των βρανών και έτσι δεν μπορούν να μεταπηδήσουν σε άλλες διαστάσεις. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να εξηγήσει γιατί η βαρύτητα είναι διαφορετική και φαινομενικά τόσο ασθενής συγκριτικά με τις άλλες δυνάμεις. Θεωρώντας ότι το βαρυτόνιο αποτελεί ένα είδος κλειστής χορδής, οπότε είναι ελεύθερο να περνάει και στις άλλες διαστάσεις, μειώνοντας έτσι φαινομενικά την ισχύ της βαρύτητας στις δικές μας διαστάσεις και γι' αυτό και είναι και δύσκολο να το αντοπίσουμε. Τέλος, υπάρχει και η κβαντική βαρύτητα των βρόχων ή αλλιώς όπως λέμε η κβαντική γεωμετρία, όπου φαίνεται να ενοποιεί την γενική σχετικότητα με την κβαντομηχανική και αυτό επιτυγχάνεται με την ιδέα ότι ο χώρος αποτελείται από μικρούς κινητούς βρόχους. Και έτσι, αν αποδείξουμε ότι δεν μπορούμε να χωρίζουμε επάπειρον τον χωροχρόνο, τότε ο χωροχρόνος και μαζί με αυτό και η βαρυτική δύναμη θα είναι κβαντισμένο. Αυτή είναι η βασική υπόθεση που αποτελεί και τη βάση αυτής της θεωρίας. Κρατήστε και αυτή την παρατήρηση. Οι φυσικοί έχουν καταλήξει μέχρι τώρα στο συμπέρασμα ότι ο χώρος είναι κβαντισμένος και αποτελείται από μικρούς κύβους, από κβάντα όπως λέμε, που έχουν μήκος ακμής, το μήκος Πλάνκ, όγκο, τον όγκο Πλάνκ και χρόνο, τον αντίστοιχο χρόνο Πλάνκ. Η κλίμακα του Πλάνκ είναι απειροελάχιστη κλίμακα, είναι, αποτελεί το όριο της ανθρώπινης γνώσης, καθώς πέρα από αυτή την κλίμακα έννοιες όπως ο χωροχρόνος και η βαρύτητα καταρρεύουν. Με άλλα λόγια. Αυτή η θεωρία περιγράφει μια εποχή αμέσως μετά τη μεγάλη έκρηξη, όπου όλες οι δυνάμεις της φύσης ήταν ενοποιημένες. Η κβαντική θεωρία παρουσιάζει τα τρία βασικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν μια θεωρία που μπορεί να περπατήσει. Και βέβαια, αν συγκρίνουμε τις δύο θεωρίες, θα λέγαμε ότι η θεωρία των χορδών περιγράφει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τη δομή της ύλης, αλλά δεν μπορεί να περιγράψει το χώρο μέσα στον οποίο εξελίσσεται, ενώ η κβαντική βαρύτητα των βρόχων περιγράφει το χώρο, αλλά δεν μπορεί να περιγράψει την ύλη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν κάπου στο τέλος του 17ου αιώνα, όταν ο Ισαάκ Νεύτων διατύπωσε τον ορισμό για την ύλη και είπε ότι είναι η ποσότητα την οποία θα ονομάσω εφ' παντού με το όνομα σώμα ή μάζα. Η ποσότητα της ύλης υπολογίζεται από την πυκνότητα και τον όγκο. Και στο ίδιο στο περίφημο αυτό έργο του διατύπωσε και τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Κάθε σώμα στο σύμπαν έλκει κάθε άλλο σώμα με μια δύναμη που είναι ανάλογη του γινωμένου των μαζών και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης του κέντρου μάζας τους. Αυτό λοιπόν είναι ο νόμος της παγκόσμιας έλξης όπως διατυπώθηκε πριν από 4 αιώνες και ο συντηρητής αναλογίας στο τζε είναι η λεγόμενη παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας. Έτσι, η μηχανική, προκειμένου να ερμηνεύσει την κίνηση των ουρανίων σωμάτων, δέχτηκε ως αληθή την υπόθεση της ύπαρξης κάποιας ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ των υλικών σωμάτων. Όμως για πάρα πολλά χρόνια παρέκαμψε και θα έλεγα έκρυψε και με επιμέλεια την εμφανή αδυναμία να απαντήσει πιστικά για το φορέα της αλληλεπίδρασης, την ταχύτητα και τον τρόπο μετάδοσης αυτής της δύναμης από το ένα σώμα στο άλλο. Και βέβαια όλα αυτά για τις μικρές αποστάσεις πολύ κοντά εδώ στην επιφάνεια της γης μικρή αξία έχουν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον νόμο του Νεύτωνα, η επιτάχυνση που υπάρχει σε ένα σημείο του χώρου είναι σταθερή. Άρα, είτε εκεί αφήσουμε να πέσει ένας ελέφαντας, είτε αφήσουμε να πέσει ένα κουκλάκι, αυτά έχοντας την ίδια επιτάχυνση θα φτάσουν την ίδια χρονική στιγμή στη γη. Στην παράδοση αναφέρεται εδώ το πείραμα του Γαλιλαίου στον πύργο της Πίζας,
βλέπουμε και κάποιος να κάνει ελεύθερη πτώση. Αυτό όμως, στις πολύ μεγάλες αποστάσεις, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και το τονίζω αυτό, γιατί θα δούμε στη συνέχεια πώς επιλύονται όλα αυτά τα προβλήματα. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε την βαρυτική σφαίρα της γης. Εάν λοιπόν το κουκλάκι το βάζαμε πάνω στη βαρυτική σφαίρα της γης, και να πω από την αρχή ότι η βαρυτική σφαίρα ενός σώματος ονομάζουμε την ουράνια σφαίρα που έχει ως ακτίνα τη μάζα του σώματος. Άρα η βαρυτική σφαίρα της γης θα έχει μια ακτίνα 5,9 επί 10 στην 24 μέτρα. Για να φτάσει εκεί η δύναμη της βαρύτητας από το κέντρο της γης θα χρειαζόταν 632 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή αν αφήναμε εκεί το κουκλάκι θα ανέμενε για 632 εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει η δύναμη της βαρύτητας για να αρχίσει την πορεία του προς τη γη. Και αν βέβαια και δεν είχαμε ένα κουκλάκι, αλλά είχαμε ένα ελέφαντα, πώς θα γνώριζε η γη πόση δύναμη να στείλει για να το φέρει. Βάζω αυτά τα ερωτήματα τα προηγούμενα για να καταλάβουμε ότι η θεωρία της παγκόσμιας έλξης είχε κάποια ευγενή προβλήματα για δυναμίες.